Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την περίοδο 1945-1951, γνωστή και ως Ιταλική Άνοιξη, δημιουργείται το κινηματογραφικό κίνημα του νεορεαλισμού. Μια δεκαετία πριν, όταν ο Μουσολίνι ιδρύει την Τσινετσιτά, γεννιέται η σχολή Centro Sperimentale di Cinematografia, δηλαδή πειραματικό κέντρο κινηματογράφου, από αριστερούς καθηγητές, ιστορικούς και θεωρητικούς. Ανάμεσά τους, ο Αντρέ Μπαζέν, ο Τσέζαρε Ζαβατίνι και ο Ουμπέρτο Μπάρμπαρο, ο οποίος το 1942 συντάσσει το νεορεαλιστικό μανιφέστο και ονομάζει το κίνημα. Εκεί αναπτύσσει και το κεντρικό στόχο του κάθε νεορεαλιστή σκηνοθέτη, που είναι η φυσική αναπαράσταση του κόσμου, της οποίας κυριογνώρισμα είναι η αλήθεια. Μέσα στο μανιφέστο παρουσιάζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά του νεορεαλισμού: η αιμονή στην επικαιρότητα της εποχής, τα μεταπολεμικά προβλήματα, η πλοκή γύρω από καθημερινά συμβάντα της ζωής των απλών ανθρώπων των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων, αλλά και το στυλ του ανοιχτού παραθύρου στον κόσμο, δηλαδή η προσπάθεια καθαρής καταγραφής της πραγματικότητας χωρίς ωρεοποίησης. Στις πρώτες νεορεαλιστικές ταινίες παρατηρείται ένα ακόμη χαρακτηριστικό: η επιλογή ερασιτεχνών ηθοποιών για τους βασικούς ρόλους, αλλά και η συχνή εμφάνιση παιδιών. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα του κινήματος είναι η έλλειψη στούντιου και εξοπλισμού στις παραγωγές των ταινιών. Πρώτη νεορεαλιστική ταινία θεωρείται το «Σετσιόνε», ταινία ντεμπούτο του Λουκίνο Βισκόντι 1943. Ο νεορεαλισμός όμως γίνεται παγκοσμίως γνωστός το 1946 με το «Ρώμα τσιτά απερτά» του Ρομπέρτο Ροσελίνι. Τα γυρίσματα έγιναν στα ερείπια της βομβαρδισμένης από τους Γερμανούς Ρώμης, με λιγμένο ασπρόμαυρο φιλμ και θέμα την αντίσταση μερικών κατοίκων της πόλης ενάντια στους Γερμανούς. Η εξαιρετική Άννα Μανιάνη ξεδιπλώνει το σθένος της γυναίκας της εποχής, ενώ σπουδαίο ρόλο παίζουν τα παιδιά που μέσα στην αθωότητά τους δεν διστάζουν να φτιάξουν το δικό τους αντάρτικο. Χαρακτηριστικά νεορεαλιστική και δραματική είναι η σκηνή του θανάτου της Πίνα την ώρα που οι Γερμανοί συλλαμβάνουν τον αραβωνιαστικό της. Ο ιταλικός νεορεαλισμός μειώθηκε αρκετά στη δεκαετία του 1950. Το στίγμα του όμως επηρέασε την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.